Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο κύριος Τσελίκας είναι τώρα στη Βασιλή Σοφία. Έχει ξεκινήσει η αλλαγή φρουράς. Οι Εύζανες έχουν βγει από το στρατόπεδο του στην Ιερό Δωματικού υπό συνθήκες κάψωνα για την επίσημη αλλαγή φρουράς όπως γίνεται κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Λοιπόν, και ο Γιώργος Τσελίκας είναι ένας από τους εργαζόμενους του κάψωνα που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλα. Άλλη μια Κυριακή λοιπόν για αλλαγή φρουράς. Βλέπετε η μπάντα τώρα είναι του ναυτικού. Κάθε φορά αλλάζει. Είναι αεροπορίες, είναι συνήθεια αστυνομία, τώρα είναι ναυτικού. Έτσι λοιπόν βλέπετε υποκάψωνα πραγματικά. Εδώ είμαστε υπερήφανοι για τους Εύζωνές μας που θα κάνουν σε λίγο την αλλαγή. Να δω όμως τη γωνία δεν έχω πάει. Θα έχει τον κόσμο που είχε τον επόμενο καιρό, δηλαδή τον Ιούνιο και τον Μάιο, λόγω κάψωνα. Θα δούμε. Αυτό... Θα δείξει μόλις κάνουμε τη στροφή. Ναι. Αυτό που αξίζει τον κόπο να το δούμε πάντως, γιατί είναι πολύ δύσκολες συνθήκες στη σημερινή Κυριακή. Παραδοσιακά υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών της πόλης. Σωστά. Που πάνε και παρακολουθούν κάθε Κυριακή αυτή την ώρα την αδραγή της προεδρικής φρουράς. Ακριβώς. Έχουμε πει ότι πάνω από 2 εκατομμύρια το χρόνο τουρίστες όταν έρχονται στην Ελλάδα, εδώ θα έρθουν. Μετά την Ακρόπολη, το δεύτερο σημείο είναι εδώ. Η αλλαγή της φρουράς. Με καρτερικότητα λοιπόν, είτε υπό βροχή είτε υπό ήλιο, κάθονται και απολαμβάνουν. Τώρα δεξιά-αριστερά έχει μερικούς. Θα σας δείξω ο Νίκος Παπασιόγλου, δεξιά και αριστερά Νίκο. Έχει τουρίστες επί το πλήστον. Έχει. Αλλά μόλις τρίψω αριστερά στη γωνία, εκεί θα σας πω πραγματικά τι γίνεται. Αυτοί οι τουρίστες που μας έδειξες πάντως έχουν πιάσει στασίδι κάτω από τα δέντρα για να προστατευτούν. Να δούμε τι συμβαίνει μπροστά, μόλις τρίψουν στην Αμαλία. Τώρα ζητάς χώρους ανήλιαγους. Τώρα δεν αντέχεις γιατί. Εκπέμπει η άσφαλτος, εκπέμπει το τσιμέντο, εκπέμπουν περιοδικά τα κτίρια, συν την κοσμική ακτινοβολία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάντως το εντυπωσιακό, Γιώργο, σε αυτό που μας δείχνεις είναι με πόση ακρίβεια και με πόση λεβεντιά, παρά τις αντίξωες συνθήκες, εκτελούν το βηματισμό και κατευθύνονται προς το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, αψηφώντας τόσο τις υψηλές θερμοκρασίες, όσο βεβαίως και αυτά που είπες, τη λάβα που έρχεται, πώς το λένε, από την άσφαλτο και από την επιβαρυμένη θερμοκρασία. Ωραία. Κύριε τα Τσακανίκα, μας είναι εκπαιδευμένα. Θα επιστρέψουμε σε 5 λεπτά, μόλις τρίψουν, να δούμε την εικόνα. Να πάμε στον κύριο Φελίδη πρώτα. Ωραία. Και επιστρέφουμε στην πλατεία Συντάγματος. Εδώ που γίνεται η αλλαγή της φρουράς, είναι ο Γιώργος Τσελίκας. Να δούμε καταρχήν γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή φρουράς κάθε Κυριακή, αλλά αυτή τη φορά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, λόγω και του κάψωνα. Να δούμε αν έχει κόσμο καταρχήν. Έλα, αν Γιώργο. Έχει επισκέπτες, τουρίστες. Θα σας δείξω τον κόσμο. Ακριβώς, κοιτάξτε, δεν έχει τον κόσμο που πήγε, παιδιά, τους προηγούμενους μήνες. Και αριστερά, δείξτε, Νίκο, κάνει έτσι ένα γύρισμα. Δεν είναι ο κόσμος, όχι. Ήτανε ο τριπλός, θα έλεγα. Ναι, βέβαια. Δεν έχει. Και είναι πολύς ο κόσμος, όμως και σήμερα. Είναι... Και σήμερα, εντάξει, αναλογικά με τις θερμοκρασίες υψηλές, έχει κόσμο. Αλλά δεν είναι ο κόσμος που είχε τον Ιούνιο και τον Μάιο. Έτσι. Βέβαια, στους 10, οι 9 είναι τουρίστες, έτσι. Δεν διέψεξα λίγο Έλληνα, δεν βρήκα. Δεν βρήκα. Κοίτα, νομίζω, Γιώργο μου, ότι το σημαντικό σε αυτό το γεγονός που παρακολουθούμε τώρα στους δείκτες μας είναι οι τσολιάδες μας, οι Εύζωνες ή οι Εύζωνοι, όπως θέλετε το λέτε, οι οποίοι από πραγματικά κάτω από κάθε συνθήκη κάνουν αυτή την αλλαγή φρουράς και μας γεμίζουν περηφάνεια. Δεν είναι περιφέρεια κάποιος, Εσείς από Αθήνα, ποιο μέρος Αθήνας? Γκάζι. Πιστεύω άπειρες φορές, περηφάνεια. Έχει πολύ κόσμο. Πάμε να δείξουμε λοιπόν. Μόλις ήρθαν πριν περίπου 5 λεπτά. Αυτό το μάρμαρο, ειδικά ρε παιδιά, το τι αντανακλά το μάρμαρο, δεν μπορεί να καταλάβετε. Δηλαδή, αν η άσφαλτος έχει 70%, το μάρμαρο έχει 110%. Μα το βλέπαμε και τις προηγούμενες μέρες με τη θερμική κάμερα, ακριβώς σε αυτό το σημείο στο οποίο είσαι εσύ. 80 έδειχνε η κάμερα. 80. Ακόμα και το φυλάκιο που βλέπουμε πίσω σου, εκεί που κάθονται οι δύο τσολιάδες, ήταν πραγματικά πειρακτωμένο. Πραγματικά, ό,τι μεταλλικό στοιχείο υπήρχε, η θερμοκρασία ξεπέρναγε τους 70-75 βαθμούς Κελσίου. Και για να μπορέσουν να καταφέρουν να βγάλουν Γιάννη τη Σκοπιά, εντός εισαγωγικών η λέξη Σκοπιά, να βγάλουν την υπηρεσία τους οι Εύζωνοι μας, υπάρχει πάντα άνθρωπος δίπλα τους, ο οποίος τους παρέχει νερό, δεν κουνιούνται από τη στάση τους, τους δίνει να πιούν νερό και τους σκουπίζει. Οι ίδιοι πρέπει να μείνουν σταθεροί και ακίνητοι. Βέβαια, μαντήλι. Είναι φοβερό το πόσο δύσκολο είναι τέτοιες ώρες να γίνεται και η αλλαγή φρουράς, αλλά και η εντός εισαγωγικών, ξαναλέω, Σκοπιά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, έτσι.
Με ό,τι καιρικές συνθήκες και αν επικρατούν, βλέπεις όμως ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Και έτσι πρέπει. Έτσι, και έτσι πρέπει, έχεις δίκιο. Η αλλαγή φρουράς, η καθερωμένη αλλαγή φρουράς, η επίσημη αλλαγή φρουράς που γίνεται κάθε Κυριακή τέτοια ώρα, πραγματοποιείται παρά τις δυσκολίες των καιρικών συνθήκων. Και μπράβο και στον κόσμο έτσι, που πήγε και εδώ στο παρόν. Μάλιστα. Ναι, άλλοι με ομπρέλες, άλλοι με καπέλα κάθονται εδώ, πραγματικά καρτερικά, να δούνε την αλλαγή. Μα είμαστε όλοι περήφανοι. Όταν βλέπουμε και ξαναβλέπουμε την εικόνα αυτή, δεν τη χορταίνουμε. Πραγματικά δεν τη χορταίνουμε. Μάλιστα. Είναι η στιγμή που γίνεται η αλλαγή τώρα, η αλλαγή της φρουράς. Ακριβώς τώρα, ναι. Κοιτάξτε με τι ακρίβεια, με τι βηματισμό, με τι χάρη, με τι άνεση. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, ρε παιδιά, πραγματικά. Πρέπει να το έχεις μέσα σου. Αυτό το έχεις μέσα σου. Εντάξει, αποτείνουν φόρο τιμή στον άγνωστο στρατιώτη, στον Έλληνα στρατιώτη που έχασε τη ζωή του στα πεδία των μαχών, για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό νομίζω από μόνο του αξίζει κάθε κόπο, κάθε προσπάθεια, κάθε ταλαιπωρία, ακόμα και αν έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, να πούμε ότι και η στολή μόνο που φορούν οι εύζωνες ή οι εύζωνοι, αν προτιμάτε, είναι από μαλλί το. Πώς το λέμε, το καλτσόν, το λέμε αυτό τώρα που φοράνε. Και είναι ιδιαίτερο ζεστό. Και μπορείτε να δείτε και τις εικόνες που κατέγραψε χθες ο Σπύρος ο Τάπας από την αλλαγή της φρουράς. Δείτε πόσο υψηλές είναι. Και σήμερα θα καταγράψουμε. Και σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο σημείο, έτσι, εδώ που κατεβαίνουν, τη Βασιλή Σοφία εκεί στα λουλουδάδικα που λέμε. Και βλέπετε τις θερμοκρασίες και στο οδόστρωμα, ακριβώς εκεί που πατάνε, πάνω στα μάρμαρα. 62 βαθμοί, 70. Κοίτα πώς ανεβαίνει, 70 χτυπάει κάποια στιγμή. Παιδιά, τέλος να πούμε ότι και μόνο η παρουσία των ευζώνων για εμάς τους υπόλοιπους είναι τίτλος τιμής. Έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Παραμένουμε συνδεδεμένοι μαζί σου. Βλέπουμε την αλλαγή της φρουράς. Και πόσο περήφανοι είναι και οι γονείς, έτσι, οι συγγενείς αυτών των παιδιών εκεί, οι οποίοι κάθε φορά δίνουν και αυτοί το παρόν. Έχουμε λάβει και πολλά μηνύματα από παλαιότερες συνδέσεις που είχαμε, οι οποίοι μας έστελαν ένα mail, ένα μήνυμα και μας ζητάγανε πλάνα από ζωντανές συνδέσεις που είχαμε κάνει απόσπασμα, γιατί τύχαν εκείνη την ημέρα να είναι το παιδί τους σε αυτή την αλλαγή φρουράς. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά και πολλοί από τους ομογενείς μας, οι οποίοι τα παρακολουθούν τις Κυριακές εδώ από την εκπομπή μας. Εντάξει, είναι ξεχωριστές στιγμές. Γι' αυτό και είναι ένα από τα δύο μεγάλα έτσι, πράγματα που στα τουριστικά φυλάδια τα επισημαίνουν στους επισκέπτες της πόλης, τα οποία είναι υποχρεωτικό ότι πρέπει να τα κάνεις. Να πας πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, να πας στο μουσείο και να πας και στην Κυριακάτικη αλλαγή της προεδρικής φρουράς. Για τους τουρίστες. Γι' αυτό και βλέπεις και τόσο κόσμο άλλωστε. Μια τουριστική ατραξιόν για τους τουρίστες, ξαναλέω, οι οποίοι είναι με τις ομπρέλες τους, με τα καπέλα τους, με τα νερά τους. Προσπαθούν να βρουν και κάποια σκιά να κάτσουν. Καταγράφουν με τα κινητά τους την αλλαγή φρουράς. Εντάξει, κάποιοι περισσότερο προνοητικοί έχουν φέρει και μια ομπρέλα και σωστά, κρατάνε. Σωστά. Γιατί κάθονται, θα κάτσουν εκεί τώρα περίπου 20 λεπτά ή μισή ώρα. Χαίστηκα. Θα γίνει και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου τώρα, σε λίγο. Βέβαια, σε λίγο ακριβώς. Τώρα γίνεται αλλαγή. Και τώρα είναι η διαδικασία της αλλαγής φρουράς. Φανταστείτε μια απόσταση περίπου 50 μέτρα και ακούγεται το τσαρούχι. Είναι όλα συντονισμένα, πόδια, χέρια, πραγματικά. Όλη αυτή η ωροτελεστία. Και περνάει από το μικρόφωνο σου και ο ισχυρός άνεμος, γιατί και σήμερα, παρά το γεγονός ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες, έχει και ισχυρούς ανέμους. Α, έχει. Τέσσερα από φορ, παιδιά, τα έχει. Τέσσερα από φορ έχει. Έχει. Ο απόλυτος συντονισμός. Αυτό είναι η ακρίβεια. Σε όλες τις κινήσεις και η χάρη. Κοίτα που έχουν ενώσει τα τσαρούχια τους. Τα τσαρούχια τους έχουν ενώσει τώρα κάτω-κάτω. Τα τσαρούχια βλέπετε λεπτομέρεια που έχουν ενώσει. Βέβαια. Τις απολύξεις των τσαρουχιών.
Μαζί πάνε τώρα, κοίτα εδώ. Μαζί συντονισμένα στο ύψος και κατεβαίνουν ταυτόχρονα κάτω μαζί. Τώρα ξεκολλήσανε. Ευθεία και κάτω. Ακούμε στη μετάδοση και τον Νίκο Μπασίσογλου, έτσι. Τον οπερατέρ μας, ο οποίος δίνει και πληροφορίες επειδή βλέπει πιο κοντά στο Γιώργο Τσελίκα. Ναι, αφού είμαστε ομάδα κρούς στο δίδυμο. Ποια μπάντα είναι σήμερα, Γιώργο, στο σημείο? Του ναυτικού, του πολεμικού μας ναυτικού. Ναυτικό, μάλιστα. Ναι. Κάθε φορά αλλάζει η ελληνική αστυνομία, η αεροπορία μας. Κάθε φορά αλλάζει. Και τα τρία σώματα του στρατού άψογα. Μάλιστα. Και οι τρεις τώρα θα πάρουν τη θέση τους μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η αλλαγή Φρουράς. Και θα στηγηθούν. Και θα στηγηθούν και μετά θα γίνει και η ανάκριση του εθνικού ύμνου από την, από την πάντα που βλέπουμε. Ίδια. Παιδιά, το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο λέει τα ίδια κάθε φορά, αυτό γίνεται. Εντάξει, και να πούμε ότι εμείς τώρα που το βλέπουμε εδώ από το στούντιο ή εσείς που το βλέπετε από τα στα σπίτια σας φαίνεται εντυπωσιακό, αλλά πραγματικά ειδικά σήμερα είναι ιδιαιτέρως επίπονο για τους εύζωνες. Επειδή είναι αντίξεις συνθήκες. Επειδή είναι αντίξεις συνθήκες και είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες. Οφείλουμε να το ξαναπούμε. 39 βαθμούς τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, φανταστείτε. Ολοκληρώθηκε η αλλαγή της Φρουράς. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.